Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα ήθελα ένα σχόλιο, ούτως ή άλλως μιλάμε για μια ναυτιλία η οποία κινείται σε τελείως, θα έλεγα, έχει εντελώς πρωταγωνιστικό ρόλο. Πώς το βλέπετε αυτό ως εξέλιξη? Κοιτάξτε, δεν το ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί, αλλά δεχόμενος, ας το πω, την ακρίβεια της πληροφορίας που μεταφέρεται, θεωρώ ότι προφανώς υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι και είναι αυτοί που περιγράψατε. Εμείς έχουμε, η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα, είναι ηγέτιδα δύναμη στον χώρο της παγκόσμιας ναυτιλίας και επομένως να εξασφαλίσει κανένας την απρόσκοπτη και την ασφαλή πλεύση των δικών μας πλοίων, αλλά εγώ θα πω και ευρύτερα την ασφαλή πλεύση των εμπορικών πλοίων, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, φυσικά και για τον κόσμο. Ξέρουμε ότι η παρεμπόδιση των εμπορικών ροών ή η υποχρέωση του να κάνουν πολύ μεγαλύτερες διαδρομές στα εμπορικά πλοία, να ξέρουμε ότι επιφέρει τεράστια κόστη στο διεθνές εμπόριο. Και σε χρόνο και σε χρήμα. Mm-hmm. Εκτοξεύει πραγματικά το κόστος. Όταν λέμε εκτοξεύει το κόστος. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την συγκεκριμένη, ας το πω, όδευση, συγκεκριμένη επιλογή πορείας, ασφαλή και ανοιχτή, προκειμένου να μην έχουμε όλη αυτή την διαταραχή, η οποία θα είναι μια παγκόσμια διαταραχή σε επίπεδο τιμών, εάν δεν μπορέσουμε αυτό να το εξασφαλίσουμε. Άρα η συμβολή της Ελλάδος σε αυτό, εφόσον αποφασίστηκε από τον Υπουργό, νομίζω καλώς είχε αποφασιστεί. Και δεν σημαίνει κάποια περαιτέρω πολεμική εμπλοκή της χώρας μας σε άλλες επιχειρήσεις, έτσι? Όχι, άμα τα πλοία τα οποία στέλνονται έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή, δεν πάνε να κάνουν κάτι άλλο, πάνε να κάνουν αυτό που είναι η αποστολή του. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από την παιδεία. Μιλάμε για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Θα λέγατε με κάποιο τρόπο είναι και ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι κάτι το διαφορετικό αυτό? Όχι, είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Απλώς το εδώ το ιδιωτικό τι στην πραγματικότητα είναι, έχει έναν περιορισμό. Ενώ αν ήταν, ας το πω, και κερδοσκοπικά, θα μπορούσαν να επιλέξουν ως νομική μορφή τη μορφή μιας ανώνυμης εταιρείας ή μια άλλη εταιρική μορφή. Όταν λες ότι είναι μη κερδοσκοπικά, περιορίζεις, ας το πω, τις νομικές μορφές που μπορεί να πάρει η εκδήλωση αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Δεν έχει το χαρακτήρα επιχείρησης, δηλαδή. Ναι, άρα μπορεί να είναι σωματεία, μπορεί να είναι ιδρύματα, μπορεί να είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, δεν μπορεί όμως να είναι εμπορικές εταιρείες. Mm-hmm. Η βασική διαφορά, αν μου επιτρέπετε, μεταξύ του κερδοσκοπικού και του μη κερδοσκοπικού είναι ότι το κερδοσκοπικό επιτρέπεται να διανέμει μέρισμα στους μετόχους του. Mm-hmm. Το μη κερδοσκοπικό δεν διανέμει τα κέρδη του. Δεν είναι ότι δεν πραγματοποιούνται κέρδη. Πραγματοποιούνται κέρδη, μόνο που δεν διανέμονται. Να μείνουμε στο τελευταίο, πώς θα μπορούσε να συντηρηθεί, πώς θα συντηρούνται αυτά τα πανεπιστήμια ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις σύγχρονες, να το πω έτσι, εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Θα πρέπει να είναι... Από πού έχουν έσοδα. Ναι, από δίδακτρα και από χορηγίες. Άρα θα έχουμε και χορηγίες, άρα θα έχουμε και δίδακτρα. Βέβαια. Μιλάμε για την λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων από το φθινόπωρο του 25. Νομίζω εκεί έχει προσδιορίσει λίγο τον... έχει να κάνει και με τον εκπαιδευτικό κύκλο εδώ όλο αυτό. Αλλά τι είναι στην πραγματικότητα, δείτε το λίγο που σκέφτεται νομίζω το Υπουργείο Παιδείας, είναι ότι θα νομοθετήσουμε από εκείνο το οποίο ουσιαστικά τι νομοθετείται. Νομοθετείται μια διαδικασία εγκρίσεως και ιδρύσεως αυτών των πανεπιστημίων. Ναι. Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από αυτή την αρχή της ανώτατης εκπαίδευσης, την ανεξάρτητη αρχή ανώτατης εκπαίδευσης που έχουμε δημιουργήσει. Ναι. Άρα τι θα κάνουμε τώρα, θα βγάλουμε τον νόμο. Ο νόμος θα έχει προϋποθέσεις, δηλαδή θα θέσει τους όρους λειτουργίας. Τα ηχέγγυα, έτσι, τις προϋποθέσεις. Και φαντάζομαι θα είναι αυστηρές αυτές. Ναι, θα έχεις ένα κτίριο τόσο τετραγωνικά, θα έχεις ένα φοιτητή ανά τόσους φοιτητές και τόσους διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν αυτά τα ακαδημαϊκά προσόντα, πρέπει να έχουν τακτορικά,
σε τόσο ποσοστό, θα λέει διάφορα πράγματα. Πότε θα γίνει αυτό, αρχές Φλεβάρι, θα κατατεθεί? Καταλαβαίνω ότι φιλοδοξούμε να το θέσουμε σε διαβούλευση γύρω στα μέσα, αρχές με μέσα Ιανουαρίου. Άρα αν τελειώσει η διαβούλευση, τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση. Μάλιστα. Και θα ισχύσει από ό,τι φαίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2025-26. Ναι, θα βάλει ο νόμος λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις λειτουργίας, ναι, και εν συνεχεία θα πρέπει να υπάρξουν αιτήσεις που θα υποστηρίζονται, δηλαδή θα τεκμηριώνουν ότι υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις λειτουργίας, να τα κρίνει αυτά η αρχή. Ενδεχομένως το χρονικό διάστημα από την ψήφιση του νόμου για να γίνουν όλα αυτά μέχρι την αρχή του ακαδημαϊκού έτους του 24, που είναι ο Σεπτέμβριος του 24, είναι βραχή, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό το εξάμεινο νομίζω προφαίνουν. Ότι είναι λίγο δύσκολο χρονικά. Είναι δύσκολο, γι' αυτό και νομίζω λέει το Υπουργείο ότι το βλέπουμε για Σεπτέμβριο του 25, να είναι έτοιμοι όλοι και τα ιδρύματα. Και μάλλον εκεί πάει. Θα μπορούσαν τα κολέγια να μετεξελιχθούν σε πανεπιστήμια? Θα μπορούσαν, έτσι. Αν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις, πρέπει να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις όμως. Να σας πω κάτι. Με το άρθρο 16 τι θα γίνει? Ελοχεύει ο κίνδυνος να αμφισβητηθεί η συνταγματικότητα της παρέμβασής σας? Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω και τις δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα στην Αυγή. Είπανε, γιατί δεν τις έχω δει. Ότι κουρελιάζεται το Σύνταγμα. Εσείς. Αυτά λέει η Αυγή σήμερα. Κουρελιάζεται το Σύνταγμα. Δεν έχουμε μεγάλη βελτίωση των θέσεων. Γιατί άκουσα έναν συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Μουδουράκη και ήμουν λίγο πιο αισιοδόξο. Να λέει ότι όχι, εμείς είμαστε υπέρ και θα προχωρήσει και είναι σωστή πρωτοβουλία και χειριμάζει και τα λοιπά, αλλά φαίνεται ότι αλλάξαμε γνώμη. Για ποιο πρόσωπο μιλάτε, έτσι? Ο κύριος Μαμουλάκης, σε μια συζήτηση που κάναμε χθες μαζί. Ναι. Τον είδα δηλαδή έτσι πολύ. Πιο διαλλακτικό. Ναι. Πολύ θετικό έτσι προς την πρωτοβουλία αυτή, αλλά φαίνεται ότι ξαναγυρίσαμε στα αριστερά. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Το συνταγματικό ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια απόφαση του 2020, η οποία είναι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία στηρίζεται ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη, η οποία λέει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και προϊόντων, εδώ μιλάμε για υπηρεσίες. Μιλάτε για ενωσιακό δίκαιο κατά συνέπεια. Σωστά. Μιλάω για τη συνθήκη, δεν μιλάω για μια οδηγία, δηλαδή όχι για, αν θέλετε, ένα παράγωγο δίκαιο. Μιλώ για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπερσυνταγματικό χαρακτήρα. Κρίνοντας λοιπόν τέτοια ζητήματα, ad hoc ζητήματα, αυτό το θέμα το συγκεκριμένο, δηλαδή το κατά πόσο μπορούν να ιδρύονται τέτοιου είδους εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα διάφορα κράτη-μέλη ή αν μπορεί η εσωτερική νομοθεσία να εμποδίσει την ίδρυσή τους, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι υπερισχύει εδώ και των συνταγματικών προβλέψεων η συνθήκη. Άρα δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό κόλλημα, λέτε. Ως προς την δραστηριότητα, εδώ είναι δηλαδή, γιατί θα μου πείτε μετά έχουμε ανάγκη τώρα να θεωρήσουμε συντάγματος. Έχουμε, αλλά θα σας πω για ποιο. Ως προς αυτά γιατί μιλάμε για παραρτήματα εδώ και για διακρατικές συμφωνίες. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε τώρα ότι με αυτό το οποίο θα κάνουμε θα επιτρέψουμε την λειτουργία πανεπιστημίων, τα οποία όμως θα αποτελούν παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού. Τι δεν μπορούμε ακόμα να επιτρέψουμε? Τη σύσταση ενός, ας το πω, πανεπιστημίου με το οποίο δεν θα είναι παράρτημα, αλλά θα είναι ιδρυθέν στην Ελλάδα. Αυτό που μας το απαγορεύει το Σύνταγμα, γι' αυτό και παραμένει επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του Συντάγματος, να τελειώσουμε δηλαδή με αυτό το, αν θέλετε, συνταγματικό απολίθωμα και να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε το Σύνταγμά μας και να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα μέσα στην κοινωνία και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μείνει πίσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τότε θεωρώ ότι η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα μας καλύψει νομικά και θα καλύψει και θα προστατέψει την δραστηριότητα αυτών των ιδρυμάτων για τους οποίους... Βλέπετε εντάσεις σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή συγκρούσεις με φοιτητικές κοινότητες? Όχι καθόλου.
Καθόλου έτσι. Καθόλου. Θέλω να πάμε στο νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Είναι πολλά που θα μπορούσα να σας θέσω σε ερωτήματα. Υπάρχει όμως ένα πράγμα που κάνει εντύπωση και νομίζω ότι μας αφορά άμεσα. Ο νέος κανονισμός προβλέπει υποχρεωτική αλληλεγγύη για τις χώρες της Ένωσης που βρίσκονται σε καθεστώς μεταναστευτικής πίεσης. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Χρήματα. Χρήματα σημαίνει. Μόνο χρήματα. Νομίζω αυτό, γι' αυτό και δεν το λένε με έναν άλλο τρόπο πιο σαφή. Γιατί αν η υποχρεωτική αλληλεγγύη, γιατί υπάρχει, ας το πω, μια προστιθέμενη αξία εδώ. Ναι. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία? Το λένε. Ότι θα πρέπει να υπάρχει στήριξη στις χώρες που δέχονται μεταναστευτική πίεση. Mm-hmm. Τώρα, εκείνο το οποίο, όπως θυμάστε, δύο ζητήματα είχαμε πάντα, συζητάγαμε εδώ. Το ένα, κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν κάποιες ποσοστώσεις, ώστε οι ροές να κατανέμονται από τη στιγμή που δεν μπορούν να επιστρέψουν. Ναι, το αναφέρει ο κανονισμός αυτό, το λέει. Ναι, να μπουν κουότας, αν όμως εδώ έχουν αντιδράσει πολλοί χώρες αυτό, δηλαδή δεν δεσμεύονται με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένα κουότας, άρα τι μετατρέπει τώρα εδώ? Στην πραγματικότητα η εναλλακτική είναι να σου δίνουν λεφτά προκειμένου να μπορείς να, ας το πω, υποστηρίζεις κυρίως τις δράσεις, τις διαχειριστικές των ροών αυτών. Ναι. Πάντως επιτρέπει σε άλλα κράτη-μέλη να επιλέξουν μεταξύ της μετεγκατάστασης ετούντων άσυλο και αυτό που είπατε, και οικονομικής συνεισφοράς. Ναι, αλλά είναι επιλογή του κράτους-μέλους. Ναι, το ερώτημα είναι εάν μπορεί η Ένωση να εξαναγκάσει... Να σας πω, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Δεν φτιάξανε ένα υποχρεωτικό μηχανισμό στα κότας, στις ποσοστώσεις. Δεν ναι. Το φτιάξαν αυτό. Όχι, αλλά. Παραμένει δηλαδή δικαίωμα του κράτους μέλους να πει ότι σε αυτό που εκφράζει. Η Ουγγαρία αρνείται τα πάντα όμως, το είδατε. Ναι, σωστά, η Ουγγαρία δεν θέλει. Ναι, εκεί μας είπε χτες ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς στην ΕΡΤ που μίλησε ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα και μάλιστα ανά άτομο. Άρα δηλαδή, αν η Ουγγαρία αρνηθεί το οτιδήποτε, θα επιβληθεί κάποιο πρόστιμο? Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, ας το πω, από τη στιγμή που θα υπάρξει ένας μηχανισμός ο οποίος θα επιμερίζει το τι πρέπει να συνεισφέρει το κάθε κράτος μέλος, εκεί φαντάζομαι ότι υπάρχει επιλογή, ωραία, εγώ δέχομαι να πάρω, ας το πω, κάποιους πρόσφυγες, ή να πει κάποιος ότι εγώ δεν θέλω να πάρω πρόσφυγες, δεν θέλω να δώσω λεφτά. Ναι. Τώρα, αν κάποιος δεν θέλει ούτε λεφτά να δώσει ούτε πρόσφυγες να πάρει, τότε στην πραγματικότητα θα μπει σε έναν μηχανισμό παραβίασης. Και ο μηχανισμός παραβίασης κυρώσεων, γιατί υπάρχει παραβίαση, ο μηχανισμός παραβίασης προφανώς θα κυρώσει, κυρώσει θα είναι οικονομική. Θέλω να κλείσουμε με ένα πιο πολιτικό ερώτημα, εσωτερικό εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε μια κυριαρχία εδώ και πολύ καιρό, πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Μια αντιπολίτευση που θα έλεγα ψάχνει το στίγμα της. Υπάρχει θέμα εσωκομματικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα εστιάσω στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αν υπάρχει μια πατριωτική δεξιά που βλέπει με επιφύλαξη το άνοιγμα Μητσοτάκη στο κέντρο. Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης είναι ρεαλιστής πολιτικός. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Είναι ένας πραγματιστής πολιτικός. Δηλαδή, τι κάνει? Ενώ προφανώς έχει ιδεολογικές απόψεις και ιδεολογικές πεπιθήσεις, χωρίς αμφιβολία, και σε ορισμένα ζητήματα και αρκετά ισχυρές. Από την άλλη μεριά, δεν, ας το πω, πάει να προσαρμόσει την επίλυση των προβλημάτων της πραγματικότητας στις ιδεολογικές πεπιθήσεις. Αυτό το κάνει ρεαλιστή. Άρα, κυρίως, νομίζω στο μυαλό του Πρωθυπουργού επικρατεί ένας ορθολογισμός και η ανάγκη να επιλύσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα προβλήματα. Να το γιώσω λίγο με ένα παράδειγμα αυτό, δηλαδή να το εξηγήσω λίγο με ένα παράδειγμα αυτό. Mm-hmm. Η κλασική φιλελεύθερη πολιτική για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια ποια είναι? Ο ανταγωνισμός της αγοράς. Αυτό είναι, θα σας πούν η κλασική φιλελεύθερη. Mm-hmm. Μην παρεμβαίνει το κράτος, αφήστε την αγορά, θα διορθώσει μόνη της. Το αόρατο χέρι. Θα φέρει η αγορά το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να έρθει μέσα από τον ανταγωνισμό. Εδώ δεν υπάρχει αυτό στην κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται. Προσέξτε. Λοιπόν, ενώ εμείς και κατ' εξοχήν ο Πρωθυπουργός, ένας φιλελεύθερος πολιτικός και στα οικονομικά του φιλελεύθερος πολιτικός, έχουμε βάλει με πολιτική απόφαση πλαφών στα ωρία του κέρδους. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα καλάθια που είναι παρεμβάσεις ουσιαστικά στην αγορά και στον ανταγωνισμό.
Καλά κάνουμε και επιτηρούμε αυτό, δεν θα και το έλεγα. Υπάρχουν και πρόστιμα, ας μην το αγνοήσουμε και αυτό. Σωστά, τα πρόστιμα μπαίνουν, αλλά σας έλεγα ότι τα πρόστιμα μπαίνουν για την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού, άρα αυτό δεν είναι μη φιλελεύθερο. Οι άλλες όμως παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, και τα pass βεβαίως, και το market pass, δηλαδή ουσιαστικά τα επιδόματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όλα αυτά δεν είναι φιλελεύθερες, κλασικές φιλελεύθερες πολιτικές, είναι πολιτικές παρέμβασης στην αγορά. Ναι. Το κάνει ο Πρωθυπουργός γιατί, διότι πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε μια αυτή τη στιγμή σημαντική στρέβλωση των μηχανισμών του ανταγωνισμού και επομένως παρεμβαίνει ο ίδιος στην αγορά για να συγκρατήσει την ακρίβεια. Αυτό σας λέω ότι είναι ένας πραγματικός πολιτικός. Τώρα, γυρνώ στο πολιτικό σας ερώτημα. Ναι, στο πολιτικό, πολιτικό σας ερώτημα. Γιατί ναι. Υπάρχουν και αρκετές διαφωνίες, π.χ. στα ελληνοτουρκικά, στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το μεταναστευτικό. Υπάρχουν δηλαδή και ιδεολογικής φύσεως ζητήματα που, αν θέλετε, αγγίζουν και τον ευαίσθητο πυρήνα της αριστεράς. Θα σας πω τώρα, μερικά μπορεί να έχουν αξιακό χαρακτήρα, όπως είναι η συζήτηση για τα ομόφυλα, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πιο διαχειριστικά. Ναι. Διότι η αντίρρηση στο να μιλάμε ή να μην μιλάμε με την Τουρκία, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια, ας το πω, βαθιά ιδεολογική αντίρρηση. Έχει κάποιος ο οποίος θα πει ότι δεν θα μιλήσουμε ποτέ με την Τουρκία, δεν υπάρχει άλλος με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το λέει και κανένας αυτό. Αν το λέει, είναι κάτι. Λέει ο κύριος Σαμαράς ότι είναι πειρατής ο Ερντογάν. Όχι. Δεν είναι καλή ιδέα, δεν είναι καλή ιδέα να έρθει στην Ελλάδα. Σωστά. Λέει δεν είναι καλή η στιγμή. Γιατί δεν θα μπορούσε να λέει κάτι διαφορετικό ο Πρωθυπουργός, γιατί και εκείνος έχει κάνει διάλογο με την Τουρκία. Άρα δεν είναι μια δομική αξιακή αντίρρηση. Είναι μια αντίρρηση τακτικής εδώ. Έχει μια διαφορετική προσέγγιση, ένα τακτικό ζήτημα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει δεν μπορεί να μιλάμε, δεν πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία. Έτσι. Έχει μετακινηθεί η Νέα Δημοκρατία προς τα αριστερά ή προς το κέντρο, και αν αυτό ενοχλεί, αυτός ήταν ο πυρήνας του ερωτήματος, και αν αυτό ενοχλεί κάποιους μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ότι σου λέει εμείς είμαστε, ρε παιδί μου, δεξιοί. Τι μας λέει τώρα για ζευγάρια και ομόφυλα και γάμους και αραβώνες. Η απάντηση εδώ είναι η εξής. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως είναι ένα μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα. Μέσα σε ένα κεντροδεξιό κόμμα υπάρχουν άνθρωποι που είναι δεξιοί, συντηρητικοί όπως εγώ, και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι, ας το πω, και κοινωνικά πιο φιλελεύθεροι, όπως υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτά τα ρεύματα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί και συνθέτει με ιδανικό τρόπο αυτά τα ρεύματα και τα φέρνει σε έναν διάλογο, ο οποίος διάλογος, γι' αυτό το λέω, γίνεται πάνω σε μια πραγματιστική βάση επίλυσης των προβλημάτων. Αυτό είναι το οποίο κάνει την συνταγή της Νέας Δημοκρατίας τόσο επιτυχημένη, κατά από την ηγεσία του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού, ότι μπορεί και παντρεύει και καταφέρνει και αρμονικά μέσα σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα η ισορροπή της διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές ευαισθησίες που υποχρεωτικά υπάρχουν σε ένα μεγάλο κόμμα. Αν σας ρωτήσει κάποιος, και κλείνω με αυτό, τι κόμμα σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά της, τι θα λέγατε? Είναι ένα πατριωτικό και φιλελεύθερο κόμμα σε επίπεδο ιδεολογικό, και θα σας έλεγα ότι πολιτικά κινείται στον χώρο της κεντροδεξίας. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Βορύδη. Να είστε καλά. Να, καλή καλά. Συνέχεια. Καλές γιορτές να έχετε. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, ο κύριος Μάκης Βορύδης.